Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Τούμπας, το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σήμερα τον Ατρόμητο. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ απόψε είναι η επιστροφή στις νίκες. Χριστιάνο, Βιερίνια, Ελζάρ και Σαλπικίδη. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Μάκης Χάβος. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους Χαλκιάς, Μπαλάφας, Παπάζογλου, Κουτσιανικούλης, Αθανασιάδης, Γεωργίου και Ζουέλα, και για τον Ατρόμητο. Για τον σημερινό αγώνα τους Ίβιτς και Βιτόλο, τους δύο τιμωρημένους ποδοσφαιριστές του, αλλά και τους τραυματίες Μαλεζά, Μουσλίμοβιτς, Νάουτσνερ, Σαβίνη. Εκτός 18 τελευταία στιγμή έμεινε οφειλωμένο. Για να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς, ποια είναι τα αίτια της υποτροπής, αν μπορούμε να μιλήσουμε για υποτροπή, και ποια θα πρέπει να είναι η αποθεραπεία η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα έχουν και την στήριξη περίπου 60 φίλων τους που βρίσκονται σε μία από τις κερκίδες του γηπέδου. Τους είδαμε πριν από λίγο. Στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Τσιρίλο και στα χαφ, ο Φωτάκης πάει λίγο πιο πίσω, δίπλα στον Γκαρσία, εκεί όπου αγωνίζεται κανονικά ο Βιτόλο, για να πάρει θέση εκεί όπου αγωνίζεται ο Φωτάκης ο Κριστιάνο. Κινήσει το παιχνίδι. Όλα έτοιμα στην Τούμπα και σφακιανάκι αρκετά δυνατό. Αγώνων του, ο Ατρόμητος μπαίνει με αρκετή διάθεση στο μάτς. Σέντρα από τον Τάτο, σέντρα που λίγο έλειψε να ενοχλήσει τον Κρέσιτς. Η μπάλα είναι out. Ο Μπουσαϊντή μακριά, ξανά ψηλά η μπάλα από τον Εμπεγλέρα. Τσιρίλο τώρα, Καραγκούνης κατεβάζει και σουτάρει ο Καραγκούνης. Ο Κρέσιτς μπλοκάρει, δεύτερο σούτ. Μόλις το 5 λεπτό έπρεπε, παρατήρηση. Καμαρά γυρίζει, κοιτάζει εστία. Άλλο ένα σούτ, ο Κρέσιτς πέφτει. Ένα γκολ κάθε 13 ευκαιρίες που δημιουργεί, κάθε 13 τελικές προσπάθειες. Αυτός που πρέπει να ενισχύει είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δέχεται ένα γκολ κάθε 7 τελικές προσπάθειες. Έχει ήδη αφήσει 3. Κοντρέρας, κίνηση του Ελζάρ, προτιμά να βρει το Σαλπικίδη. Δυνατά ο Νεμπεγλέρας, του πήρε την μπάλα. Καλά στημένος ο Ατρόμητος μέχρι στιγμής. Ο Καμαρά είναι αρκετά γρήγορος. Μπαίνει στη φάση ο Μπουσαϊντή, κόντρα, στέλνει την μπάλα στον Κρέσιτς. Το θα φύγει από την περιοχή ο Νεμπεγλέρας πιο μακριά. Ο Καμαρά είναι γρήγορος, ήρθε ο Γκαρσία και του πήρε ωραία την μπάλα. Ωραία τρίπλα από τον Ουρουγουανό και ανοίγει αμέσως για τον Κριστιάνο. Πέρασε ο Κριστιάνο και κάνει τη σέντρα του, δεν είναι καθόλου καλή. Εδώ. Κριστιάνο, Τσιρίλο. Αλλάζει εντελώς το παιχνίδι για τον Βιερίνια. Ένας με έναν με το Μελισσά. Η σέντρα του Βιερίνιο. Ελζάρ πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Νάστος σηκώνει ψηλά την μπάλα, δεν την απομακρύνει. Κριστιάνο προσπαθεί να κατεβάσει. Συνεχίζει το pressing. Καραγκούνης πέρασε από δύο. Καμαρά καλύπτεται, λέει ο βοηθός. Αφήνει το παιχνίδι. Καμαρά πλησιάζει την περιοχή. Απέναντι από τον Κρέσιτς, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο 14. Τις γραμμές του γηπέδου είναι οριακή η φάση, είναι δύσκολη φάση για τον βοηθό. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ο Ελζάρ, ο Κριστιάνο τον είδε και κάνει τη σέντρα. Ο Ελζάρ στη φάση, out! Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη, είναι κακή η εκτέλεση του Ελζάρ. Ερήνια για τον Σαλπικίδη. Ο Μπαζίνσκι ξανά στον Πορτογάλο την μπάλα. Πέρασε από το Σφακιανάκι. Κριστιάνο είναι μόνο στα την άλλη πλευρά. Ο Βιερίνια κάνει ένα σουτ με το αριστερό. Σαλπικίδης. Το Μπαζίνσκι μπροστά του. Πέρασε αρχικά ο Σαλπικίδης. Ήρθε και ο Νάστος. Φάουλ. Μπαζίνσκι. Ξανά ανάμεσα από τα δύο πόδια. Και το φάουλ που έρχεται. Τελείω Φωτάκης. Μιχαηλίδης δυσκολεύεται. Απομακρύνει με το ένα χέρι. Δική του σέντρα τώρα. Βιερίνια κατεβάζει την μπάλα. Το σούτ από το Φωτάκη μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Ξανά το κατέβασμα του Βιερίνια, έκανε στην άκρη. Σούτ του Φωτάκη δεν είναι εύκολο. Yeah. Τώρα ψάχνει την μπάσα, τη βρίσκει στον Εμπεγλέρα. Εμπεγλέρα σουτάρει, μπάλα out. Κι άλλο σούτ που αφήνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή τους στο 23, το τέταρτο. Ξανά. Και δεν είναι κακό, είναι αρκετά καλό το σούτ του Νεμπεγλέρα. Ο Καμαρά, ο Σφακιανάκης είναι μόνος του από την άλλη πλευρά. Ο Καμαρά δεν του κάνει την παλιά. Πάει απέναντι από τον Τσιρίλο και θα χάσει αυτή τη μάχη. Μπουσαϊντή. Δεξί πόδι πάταγε κάτω. Και τον βρήκε ο Σαγανόφσκι. Τάκι. Η σέντρα με το αριστερό περνάει από όλους. Δεύτερο κόρνερ στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Παύλο Γκαρσία στο κόρνερ. Πρώτο δοκάρι. Ο Τάτος απομακρύνει. Ένα σουτ που βρίσκει στα σώματα από τον Σακελαρίου αριστερά. Πολύ ωραία ο Κριστιάνο. Σακελαρίου τη σέντρα. Ο Ολιβέιρα μακριά. Τώρα του
Έχει αλλάξει πλευρά με τον Καραγκούνη. Η παλιά του Σαγανόφσκι είναι καλή για τον Καμαρά. Γλιστράει ο Τσιρίλο. Καμαρά περνάει, δεν υπάρχει κανείς στην περιοχή όμως. Δεν περνάει από τον Κοντρέρας. Σπουδαία επέμβαση από τον Χιλιανό. Ξανά το σούτ του Βιερίνια, ο οποίος φαίνεται να έχει και κάποιο πρόβλημα. Μπαζίνσκι και δύο πανύψηλα ακραία μπακ. Φάουλ του Ελζάρδη είναι βοήθος. Δίπλα τον Παύλο Πάο. Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο ο Ελζάρδη, τέλος πάντων. Βιερίνια. Λάθος γύρισμα ο Καμαρά και πάλι αρχίζει να τρέχει. Τώρα λείπει ο Κοντρέρας, είναι ο Τσιρίλο και ο Πάμπλο Γκαρσία μπροστά του. Πέρασε ο Καμαρά, στο έδαφος ο Καμαρά. Πέναλτι για τον Ατρόμητο. Με τη φάση, ο Καμαρά έχει περάσει την μπάλα, αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, με τα χέρια περισσότερο ο Πάμπλο Γκαρσία τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Πέναλτι για τον Ατρόμητο. Μιχαηλίδης στην εκτέλεση. Δοκάρι, δεν θα μπει στα δίκτυα η μπάλα και τώρα ο Μιχαηλίδης τρέχει στην εστία του. Χριστιάνο. Έξυπνα για τον Βιερίνια στο έδαφος. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Μπαζίνσκι, για να δούμε. Όχι. Φάουλ είναι, έχει βάλει το χέρι του Σφακιανάκης στον νόμο του Βιερίνια και τον γκρεμίζει, τον ρίχνει κάτω. Πρώτο ημίχρονο. Βιερίνια εκτελεί, περνάει την μπάλα από το τείχος πάνω από την εστία του Μιχαηλίδη. Σίγουρα ο καλύτερος. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο σε ένα αρκετά ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο. Βλέπετε μερικά στατιστικά από το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε πολλές φάσεις. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, η σέντρα του περνάει από όλους. Ο Κριστιάνο βρίσκεται και εκεί. Ο Νεμπεγλέρα στο σουτ. Out. Ο Βιερίνια, με συγχωρείτε. Σαλτουκίδης. Έχει τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Θα είναι έξω από την περιοχή του Μιχαηλίδη, αλλά θέμα είναι να τον παρενόχλησε. Αν τον παρενόχλησε και έξω να είναι. Μάτς. Ναι, παρενοχλεί ο Βιερίνια. Δεν έκανε καλό κοντρόλ στο κελάριο. Παίρνει φάουλ. Και ας ζήτησε, συγγνώμη. 91. Είναι σκληρό το φάουλ του Καραγκούνη. Πρόσωπο του Κριστιάνο στη γραμμή αριστερά, ο Σακελαρίου. Ο Κριστιάνο ψάχνει πάρα πολύ ωραία τον Ελζάρ. Με αυτή τη διαγώνια παλιά, ο Ελζάρ φτάνει στην περιοχή, αλλά δεν θα απειλήσει τον Μιχαηλίδη. Κερδίζει ένα κόρνερ. Ο Μαξ Χάουζ έχει κάτσει στον πάγκο του. Είτε στον Άστο, είτε στο έντερο μπακ, στο Μελισσά, να μπορεί να ανέβει για να βοηθήσει η επιθετική δραστηριότητα της ομάδας του να το κάνει. Για να δούμε τον Ντάτο, ο οποίος βρίσκει χώρο και έχει το Σαγανόφσκι, του ανοίγει την μπάλα, κακό κοντρόλ. Σαγανόφσκι έχει την μπάλα στο δεξί σου, τάρι ο Κρέστης απομακρύνει 1-0. Ο Ατρόμητος με τον Σφακιανάκη. Σφακιανάκη στον κόλ που ξαναβλέπετε και με το οποίο προηγείται ο Ατρόμητος στην Τούμπα. Η σέντρα του θα περάσει, ο Νάστος σε κόρνερ. Που είπαμε ότι έκρινε το περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Εδώ είναι εξαιρετική παλιά για τον Σαλπικίδη. Προλαβαίνει τον Μιχαηλίδη, αλλά το κοντρόλ του φέρνει την μπάλα. Φυσικά καλύπτεται. Πολύ ωραία βγαίνει. Προλαβαίνει τον Μιχαηλίδη, αλλά το κοντρόλ του φέρνει. Για να δούμε. Μέχρι του Ατρομήτου το χέρι. Ναι, έχει βρει ο Ελζάρ την μπάλα με το χέρι. Πριν να φτάσει στον Άστο, τέλο πάντων. Κόρνερ. Το Σαγανόφσκι ξανά για τον Καμαρά. Ο Τσιρίλο. Πολύ ωραία επέμβαση. Αυτός που θα φύγει από τον Ατρόμητο θα είναι ο Καραγκούνης σε λίγο. Και δίνει τη θέση του στον Παπάζογλου. Κίνηση του Μπουσαϊντή. Ο Βιερίνια σεντράρει. Μπάλα για τον Παπάζογλου. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Έδιωξε ο Ολιβέιρα. Με τον Παπάζογλου δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Τελευταία στιγμή. Γλέρας για τον Μπαζίνσκι. Κερδίζει ο Κριστιάνο. 3-4. 3 του Πάοκ με 4 του Ατρόμητου. Έρχεται και ο Βιερίνια. 4-4 τώρα ο Βιερίνια. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα του. Ο Γκαρσία, Βιερίνια, σημαδεύει τον Παπάζογλου. Η κεφαλιά του στην αγκαλιά του Μιχαηλίδη. Αδίκτυ του Ατρομήτου, για να δούμε εδώ. Χτύπησε με το κεφάλι. Χτύπησε με το κεφάλι στην πλάτη του Βιερίνια. Και πέφτει άσχημα στον αγωνιστικό χώρο με τα πλευρά. Κιντή, άλλη μία σέντρα. Είναι καλή ο Σαλπικίδης στο έδαφος. Μαζεύει ο Μιχαηλίδης, κοιτάζει τη φάση και θα πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Μπαίνει ο Σαλπικίδης, όχι δεν έχει γίνει κάτι. Τσιανικούλη στο φάουλ, εκτελείται γρήγορα ο Κριστιάνο. Σέντρα χαμηλά, ο Παπάζογλου δεν μπορεί, ο Βιερίνια ούτε αυτός. Ο Σαλπικίδης μπαίνει στη φάση, ο Μπαζίνσκι, όχι δεν offside. Και εν συνεχεία ο Βιερίνια και αυτός βρίσκει αέρα. Και μπαίνει ο Τσιανικούλης. Βιερίνια, κίνηση του Παπάζογλου, πήρε την μπάλα.
Κάνει τη σέντρα του. Είναι καλή ο Νάστος από μακρύ. Για να πάρει θέση στο Ζουέλα. Η σέντρα για τον Παπάζογλου. Πρώτη κεφαλιά από τον Μπαζίνσκι. Δεύτερη από τον Νάστο. Ο Παπάζογλου το σουτ. Το χάφο. Ο Σαμπού θα πάρει τη θέση του Σαγανόφσκι. Ο Τάτος πάει αριστερά. Αυτό είναι γεγονός. Για τον Κοντρέρας. Από την πίεση του Τάτου. Τον απέφυγε. Ο Χιλιανός ψάχνει λίγο χώρο. Δεν σουτάρει. Θα σουτάρει ο Παύλο Γκαρσία. Θα κρατήσει το 0 ο Μιχαηλίδης. Νέο σουτ. Την μπάλα φεύγει. Κόρνερ. Ο ιετής δίνει το σουτ του Παύλο Γκαρσία. Δύσκολο σουτ. Ο Μιχαηλίδης βλέπει αργά την μπάλα. Εν συνεχεία έχει καλή αντίδραση και στο σουτ του Βιερίνια. Νέο. Με τα δύο πόδια και νεύρα. Κόκκινη κάρτα στο Φωτάκι. Εδώ είναι και η συνέχεια. Έχει νεύρα ο Φωτάκης, βέβαια πέφτει εντυπωσιακά ο Μελισσάς στη συνέχεια. Εδώ είναι το μαρκάρισμα που στοιχίζει την κόκκινη κάρτα στον Φωτάκη δικαίως. Την κεφαλιά από τον Παπάζογλου, ο οποίος προσπαθεί να ξαναμπεί στη φάση. Έδιωξε ο Μελισσάς. Παύλο Γκαρσία σκάβει για τον Κουτσιανικούλη, βγαίνει ο Μιχαηλίδης. Και ενημερώνει ο Κωστής Μπότσαρης, είναι στη Φυσούνα και παρακολουθεί το μάτς. Ο Ζουέλα με τον Περόνε. Περόνε αφήνει για τον Φαβάλη το shoot out. Το διαιτητή ο Ατρόμητος θα πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Τούμπα. 1-0 με τον γκολ του Σφακιανάκη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα στην Θεσσαλονίκη, μέσα στην Τούμπα. Πάμε γρήγορα στον Κωστή Μπότσαρη για να ακούσουμε τον προπονητή των νικητών. Ένα σύντομο σχόλιο για τον αγώνα θα θέλαμε. Συγχαρητήρια για την νίκη φυσικά. Στο πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Καλή οργάνωση, καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί μες στον αγωνιστικό χώρο. Σημαντικοί τρεις βαθμοί. Οι δυνατότητες της ομάδας είναι μεγάλες. Είναι δεδομένο ότι έχουμε πολύ άγχος, έχουμε πολύ πίεση. Παρ' όλα αυτά, συμπεριφερθήκαμε αρκετά καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλά. Ο Κωστής Μπότσαρης ήταν στο ρεπορτάζ. Ο Ηλίας Βλάχος στο μικρόφωνο. Από όσους βοήθησαν για αυτή την μετάδοση, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.